Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα μαζί κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω για μία ακόμη φορά ότι αυτή εδώ η εκπομπή, το C-News, είναι μία προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσ από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας συνάντηση με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που ξεκίνησε χθες τις εργασίες του και βέβαια κυριάρχησε η ομιλία του Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα. Μηνύματα σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του τρίτου συνεδρίου του κόμματός του, παρουσία 5.700 συνέδρων από όλη τη χώρα. Με τις γεωπολιτικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις να πυκνώνουν έντονα διεθνώς το τελευταίο διάστημα, ο κ. Τσίπρας έβαλε στόχο το άλμα για την πολιτική αλλαγή, κλείνοντας μέτωπα του παρελθόντος και παράλληλα το μάτι σε συνεργασίες του μέλλοντος. Να απλώσουμε το κόμμα παντού, παντού όπου αναπνέει η αντίσταση στις καταστροφικές κυβερνητικές πολιτικές και να δώσουμε το μήνυμα της νίκης, να μετατρέψουμε τη διάχυτη οργή που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία σε ένα ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής, να μετατρέψουμε την απόγνωση σε ελπίδα και μαζί να δώσουμε τη μάχη, να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την πατρίδα μας, να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Σε προγραμματικό επίπεδο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία περιέγραψε 5 δεσμεύσεις για τις πρώτες 100 ημέρες μιας προοδευτικής κυβέρνησης με κορμό και θεμέλιο τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εγώ θέλω σήμερα στην έναρξη του συνεδρίου μας να σας καλέσω όλες και όλους, αγαπητοί αντιπρόσωποι σύνεδροι του τρίτου συνεδρίου, να δεσμευτούμε εδώ μαζί ενώπιον του ελληνικού λαού που μας παρακολουθεί, όχι για δεκάδες, αλλά για 5 βασικές αλλαγές. 5 βασικές τομές άμεσα υλοποιήσιμες τις πρώτες μέρες της προοδευτικής διακυβέρνησης. 5 συν 1 μέσω μακροπρόθεσμα. 5 βασικές μας δεσμεύσεις για την ακρίβεια, το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση, για την εργασία, για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τον αγροτικό κόσμο, για το κοινωνικό κράτος, την κοινωνική προστασία και για τη νέα γενιά. Την ίδια στιγμή αναγνώρισε ότι το κόμμα του συνιστά την βασική, αλλά όχι τη μοναδική δύναμη του προοδευτικού χώρου. Κάλεσμα συμπόρευσης και αγώνα για την απαλλαγή από αυτό που εμείς ονομάζουμε καθεστώς, το καθεστώς Μητσοτάκη. Για μια συμμαχία ανάπτυξης και προόδου με δικαιοσύνη που θα αναδείξει και θα στηρίξει την προοδευτική κυβέρνηση. Και θέλω το ίδιο κάλεσμα να απευθύνω από αυτό εδώ το βήμα, κάλεσμα συμπόρευσης, κάλεσμα διαλόγου, κάλεσμα ουσιαστικής προγραμματικής συζήτησης και σε όλες τις οργανώσεις και τα κόμματα του δημοκρατικού προοδευτικού χώρου. Θέλουμε να είμαστε και θα είμαστε κορμός και θεμέλιο μιας κυβέρνησης που μπορεί να προκύψει από την κάλπη της απλής αναλογικής. Μιας κυβέρνησης που θα υπηρετήσει τις ανάγκες του ελληνικού λαού χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς, χωρίς εκβιασμούς, χωρίς δεμένα τα χέρια όπως παλιά. Θέλουμε και είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με βάση ένα κοινό πρόγραμμα δημοκρατίας και προόδου. Προσκλητήριο, ωστόσο, απίφθινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και προς το εσωτερικό του κόμματός του, αφού προηγουμένως είχε δεχθεί θερμό χειροκρότημα από πλευράς των συνέδρων όταν κατέθεσε την πρότασή του για τον νέο τρόπο ανάδειξης της συλλογικής ηγεσίας του κόμματος, δηλαδή του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής. Θέλω λοιπόν να σας καλέσω να εμπιστευτούμε χωρίς αστερίσκους θεωρητικά προσχήματα και σύνδρομα ιδιοκτησίας της αλήθειας. Τα μέλη του κόμματος, όλα τα μέλη του κόμματος, παλιά και νέα, από όπου και αν ξεκινάει το πολιτικό τους βιογραφικό. Γιατί μόνο έτσι, μόνο με πραγματικές οργανώσεις μελών, κόμμα μελών, αποφάσεις μελών, επιλογές μελών και βέβαια με δράση μελών, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα γίνεται κάθε μέρα πιο δυνατός, πιο βαθιά ριζωμένος στην κοινωνία, πιο έτοιμος να φέρει εις πέρας δύσκολα και σύνθετα καθήκοντα.
Στην περιφέρεια των αποδεκτών των μηνυμάτων του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπήρξε και το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς βρέθηκε στο στόχαστρο της φοδρής κριτικής του κυρίου Τσίπρα, καταλογίζοντας τις ευθύνες για την κόλαση της πλειοψηφίας στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί ατυχία, όπως λένε πολλοί. Είναι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός που ασπάζεται ατυχείς πολιτικές. Που ασπάζεται πολιτικές που προκαλούν καταστροφή. Πολιτικές που επιτάχυναν και πολλαπλασίασαν τις κρίσεις και τις επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Είναι ο Πρωθυπουργός εργολάβος που από την πρώτη στιγμή γνώριζε απολύτως ποια δουλειά και για ποιους έπρεπε να κάνει. Να μείνουμε στο θέμα, να καλησπέρισω τους συναδέλφους, τον Αντώνη τον Τελόπουλο, τον Κώστα τον Μαυρίδη και τον Νίκο τον Σπιτσέρη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω με τον Αντώνη τον Τελόπουλο. Αντώνη. Ναι, Θόδωρε, χθες νομίζω με την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει πια έτσι μια καινούρια, έντονη πολιτική δράση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης με στόχο την πολιτική ανατροπή έτσι όπως τον έχουν θέσει από χθες όλα τα στελέχη του. Κοίτα, νομίζω Θόδωρε, στο πλαίσιο αυτό όπου το αντισύριζα μέτωπο φαίνεται να διαλύεται στα σούπερ μάρκετ και στους λογαριασμούς ρεύματος, ας μην ξεχνάμε ότι το κύριο αφήγημα αυτού του μετώπου ήταν αναξιοπιστία, αναποτελεσματικότητα και η καταβαράθρωση του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Αυτό φαίνεται πως έχει φθήνει, οπότε είναι το κύριο πολιτικό momentum όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει, αν επιθυμεί να επιστρέψει στην εξουσία, να παρουσιάσει ένα ολιστικό κυβερνητικό σχέδιο μακριά από την γραφειοκρατία και τους αναχρονισμούς στο εσωτερικό του. Αυτή ακριβώς ήταν και η επισήμανση του Προέδρου της. Μίλησε ξεκάθαρα για άνοιγμα του κόμματος, για ένα νέο εναλλακτικό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο θα είναι αποκομμένο, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε γραφειοκρατία. Μπορεί αυτό να ακούγεται στον μέσο τηλεθεατή ως απολύτως λογικό, αλλά για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ του ΣΥΡΙΖΑ, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να καταλάβουν πως αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη κίνηση για τα εσωτερικά του κόμματος, όπου εκεί επικρατούσαν κάποιο είδους έτσι παλαιοκομματισμοί. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως είναι πια αποφασισμένος να συγκρουστεί αν χρειαστεί με αυτούς. Έτσι κι αλλιώς είναι ο κυρίαρχος, νομίζω, στον πολιτικό του χώρο. Απλά αποφάσισε να κάνει αυτό που για καιρό του ζητούσαν, δηλαδή να συνδέσει περισσότερο το κόμμα του με την κοινωνία. Ωραία. Να πάω στον Κώστα τον Μαυρίδη, να πάρω το σχολείο του, που στις 5 σημεία δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα είχε αναφορά για τους λιγνίτες, τα εργοστάσια στην περιοχή μας και στη Μεγαλούπολη που ενδιαφέρει πάρα πολύ τη Δυτική Μακεδονία. Κώστα. Ναι, πριν πούμε για αυτό που νομίζω ότι πραγματικά μας ενδιαφέρει και που έχει τη μεγάλη του σημασία, θέλω να πω ένα γενικό σχόλιο για το συνέδριο και την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, ότι πρώτον θα έλεγα ότι έκανε μια απολύτως ηγετική παρουσία, ότι εγώ είμαι ο ηγέτης, μαζί προχωράμε και όσοι διαφωνούν πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους ή να σταματήσουν αυτήν την εσωκομματική γκρίνια. Δεύτερον, θα έλεγα ότι με την ομιλία του και ουσιαστικά με το συνέδριο ανάβει το πράσινο φως. Τώρα ξεκινά ο προεκλογικός αγώνας. Νομίζω ότι ήταν έναρξη προεκλογικής περίοδου για τον ΣΥΡΙΖΑ και εκλογικής ετοιμότητας. Αυτό ένα γενικό σχόλιο. Κάτι ακόμα, ισχυρό μήνυμα προς τους διαφωνούντες. Και φαίνεται ότι περνά κατά κράτος με απόλυτη πλειοψηφία ή με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, για να είμαι πιο ακριβής, η πρόταση του Προέδρου ότι θα πάμε το Μάιο σε εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους λιγνίτες, πραγματικά ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι ικανοποίησε το αίτημα της περιοχής, ότι τελικά οι λιγνίτες μπορούν να είναι βάση, μπορούν να είναι η ασφάλεια της ηλεκτροδότησης της χώρας και ότι πρέπει και να επιμηκηθεί χρονικά η λειτουργία τους, αλλά και να ενταθεί η λειτουργία και η συμβολή των λιγνίτων. Περισσότερο λιγνίτη, μεγαλύτερη ασφάλεια,
στην παρούσα φάση και καλύτερη οικονομία και βεβαίως λιγότερη εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες εκτός Ελλάδας. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Το δύσκολο για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας σε άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία οικονομικά. Το καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, το πλεονέκτημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ουδής αμφισβητεί την ηγετική φυσιογνωμία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έδειξε αποφασισμένος να ξεπεράσει τα ισοκομματικά βαρύδια και να αποταθεί στο σύνολο της κοινωνίας αλλά και σε όσες πολιτικές δυνάμεις αυτοπροσδιορίζονται προοδευτικές. Αυτό το γεγονός, αυτό το έντονο σήμα προς την κοινωνία που εκπέμπεται από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται σε μια συγκυρία όπου η πανδημία της ακρίβειας δίνει τον τόνο, ρηγματώνει το αντισύριζα μέτωπο και δημιουργεί μια νέα δυναμική. Μένει να δούμε πώς όλα αυτά θα εκφραστούν από εδώ και μετά. Αλλά από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σε μια αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ και τη μετεξέλιξή του σε ένα κόμμα το οποίο θα μπορεί να συνεγείρει και να εμπνεύσει ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που είναι και το σημαντικό. Και μένει να δούμε πώς όλο αυτό θα εξελιχθεί και σε συμμαχικές κυβερνητικές συνεργασίες που αυτονόητα θα προκύψουν την επόμενη μέρα των εκλογών με την απλή αναλογική όποτε αυτές γίνουν. Ωραία. Να μείνω στον Νίκο το Σπιτσέρι, να φύγουμε από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στο Κινάλ, όπου στην Καβάλα, Νίκο, βρέθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ναι, βρέθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος στο Κινάλ. Ανασυγκροτείται και διεκδικεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές όποτε αυτές γίνουν, προκειμένου με τους καλύτερους δυνατούς όρους να μπει στην επόμενη μέρα. Κακά τα ψέματα, όλα θα εξαρτηθούν από ποια θα είναι η δύναμη των κομμάτων την επόμενη μέρα. Το Κινάλ λοιπόν έχει λόγους να αισιοδοξεί, προσδοκά το καλύτερο και μένει να δούμε ποιο θα είναι αυτό και ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ωραία, περισσότερο να και δούμε. Φυσικά είναι και είναι και ένα ζήτημα πώς θα αντέξει το pressing και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Ωραία, περισσότερα να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε μετά από κάποιους μήνες εδώ στον ίδιο χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους μου. Κλιμάκιο με επικεφαλή στο βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών και τομέαρχη εξωτερικών του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέα Λοβέρδο βρέθηκε στην Καβάλα την 3η 12 Απριλίου στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων για την αυτοοργάνωση ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Αυτό τον απαλό τρόπο στην προσπάθεια που κάνει η παράταξή μας. Η παράταξή μας, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, είναι στη φάση της ανασυγκρότησής της. Έχει χτυπηθεί πολύ, έχει παλέψει πολύ. Και έρχεται η ώρα της δικαίωσης. Ως πιστός στρατιώτης της Δημοκρατικής Παράταξης είμαι εδώ στην Καβάλα σήμερα. Θα μιλήσω στους φίλους και τις φίλες που είναι σήμερα εδώ κοντά μας και όλων μας τα μυαλά, τα μάτια, την προσοχή, τα αυτιά είναι όλα προσανατολισμένα προς το συνέδριο της ανασυγκρότησής μας για το καλό της πατρίδας μας, για το καλό του ελληνικού λαού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 6.30 το απόγευμα σε γνωστό κατάστημα εστίασης στην παραλία της Καβάλας, ενώ ο Ανδρέας Λοβέρδος την Τετάρτη επισκέφτηκε το συσκευαστήριο Νέστος και στις 12 η ώρα το μεσημέρι είχε συνάντηση με μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Νέστου, καθώς και με τον Δήμαρχο Νέστου στην αίθουσα Δήμητρα. Οργανωμένη και κυρίως η κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ανταποκρίνεται σε αυτήν την ιστορική στιγμή που αφορά στην αυτοοργάνωση και στην ανασυγκρότηση των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατικής παράταξης στη χώρα. Η Καβάλα σήμερα δίνει τη δική της απάντηση στην ανάγκη για συμμετοχή, για στήριξη αυτής της προσπάθειας. Η θέληση για συμμετοχή είναι εδώ έμπρακτη, αποδεικνύεται και είμαστε αισιόδοξοι ότι η παράταξή μας θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον στην κατεύθυνση να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν στη χώρα και ευρύτερα στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο. Είναι μια μέρα πολύ θετική. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι δίπλα μας για την Ομαρχιακή Συνέλευση σε αυτό το νέο ξεκίνημα που κάνει το ΠΑΣΟΚ και η κεντροαριστερά.
υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα και στην Καβάλα. Ήδη ξεκίνησε προχθές από Ελευθερούπολη. Δημιουργούνται όλα αυτά τα εχέγγυα, τα πολιτικά, ώστε να δρομολογηθούν εν ώψη 8 Μαΐου αλλά και 22 Μαΐου που είναι το συνέδριο νέες πολιτικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ δυνατά να μπει στο παιχνίδι της καθημερινότητας του κόσμου, συζητάει, ακούει προτάσεις, βλέπει προτάσεις, άλλωστε υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα και η ενέργεια που απασχολεί τους πάντες, ο πρωτογενής τομέας που ο πόλεμος τον έκανε πλέον για μας επιτακτική ανάγκη και πολλά άλλα. Είμαστε έτοιμοι, ετοιμαζόμαστε και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτό που υπάρχει και λείπει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Γιατί έχουν κουράσει τα πάντα, οπότε αυτό που βλέπετε είναι ένα ενδεικτικό κλίμα και ευχαριστούμε τον Ανδρέα Λοβέρδου που μας τιμάει σήμερα με την παρουσία του. Αυτά για την περιοδία του Ανδρέα Λοβέρδου στην Καβάλα. Το ενδιαφέρον όμως για το Κινάλ είναι στη Δυτική Μακεδονία, Κώστας Μαυρίδης, όπου εδώ θα βρεθεί ο πρόεδρος του Κινάλ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Κώστα. Ναι, το πρωί της Κυριακής στις 11 στο Κέντρο Ποντιακού Ελληνισμού, στο Αμφιθέατρο, θα γίνει μια ημερίδα που στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενέργεια, η κατάσταση της χώρας αλλά και οι λιγνίτες. Και σε αυτήν, εκτός από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ ή Κινάλ ΠΑΣΟΚ, του Νίκου του Ανδρουλάκη, θα παραβρεθούν ο τομεάρχης ενέργειας ο Γιώργος ο Αρβανιτίδης, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, αλλά και ο πρώην υπουργός αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο Γιάννης Ομανιάτης. Έχει το ενδιαφέρον τους αυτή η μερίδα. Επίσης έχει το ενδιαφέρον επιπλέον και για την περιοχή, αλλά και γενικότερα για την κατάσταση την ενεργειακή της χώρας, το τι θα πει ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντως, στην προγραμματική σύγκληση που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας χθες και ξεκαθάρισε το τοπίο για τα ενεργειακά, ιδιαίτερα για τη Δυτική Μακεδονία, για τους λιγνίτες, που ουσιαστικά ικανοποιεί το αίτημα της τοπικής κοινωνίας, νομίζω ότι και με τα στελέχη που συζητάμε κατά καιρούς από το χώρο του Κινάλ, συγκλίνουν σε αυτή την άποψη. Ναι. Δηλαδή, παράταση του λιγνητών, ναι, πιο βιώσιμο είναι σχέδιο. Άρα, νομίζω, αν μιλάμε για σύγκληση των δύο κομμάτων της προοδευτικής παράταξης, τότε σε αυτό το σημείο μάλλον ήδη έχουν κοινή άποψη και κοινή θέση, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα αναδειχθεί το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από σύγκληση, είναι σχεδόν ταύτιση των θέσεων. Ωραία. Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, Κώστα, να πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε τώρα, για το Πάσχα αυτό, με τα κρυοπολία. Έτσι. Το πασχαλινό τραπέζι απασχολεί πολύ κόσμο. Ήδη θερμαίνεται η αγορά. Το προηγούμενο διάστημα πέρασε δύσκολες στιγμές. Ελπίζουν όλοι να ζεσταθεί η αγορά και να υπάρξει η κίνηση και στα εμπορικά, αλλά κυρίως στα καταστήματα όπως είναι τα ακροπολία, για να κάνουμε τις απαραίτητες προμήθειες για το πασχαλινό τραπέζι. Σήμερα που κουβεντιάζουμε, οι τιμές σε ό,τι αφορά την Δυτική Μακεδονία στο αρνάκι είναι μέχρι και 13,5 ευρώ και στο κατσίκι το κιλό φτάνει τα 14,5 ευρώ. Είναι λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με πέρυσι, περίπου 1 ευρώ παραπάνω η τιμή στα ακροπολία. Υπάρχει επάρκεια. Ωραία. Χρειάζεται όμως γρήγορα να κάνουμε τις παραγγελίες, γιατί όπως μας έλεγαν οι κρεοπόλιδες, ενδεχομένως από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά να παρουσιαστεί ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την επάρκεια. Ωραία, επάρκεια λοιπόν υπάρχει, η τιμή είναι εκεί που είπες και εσύ. Το θέμα είναι τώρα ποιος θα αντέξει για να μπορέσει να κάνει και τις αγορές για το πασχαλινό τραπέζι. Πάμε να δούμε λίγα, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ. Πώς πάει η κίνηση? Είναι λίγο νωρίς ακόμα για την κίνηση του Πάσχα, αλλά οι παραγγελίες ήδη είναι αυξημένες. Ο κόσμος ψάχνει να βρει το κατσικάκι του, να βρει το αρνάκι του. Δεδομένων των φετινών συνθήκων που υπάρχει λίγο έλλειψη, ο κόσμος έχει σπεύσει στα ακροπολία από νωρίς να προμηθευτεί για να είναι σίγουρος για το πασχαλιάτικο τραπέζι του. Ήδη φαίνεται να θερμαίνονται οι παραγγελίες για το κατσικάκι. Βεβαίως. Η ζήτηση είναι μεγάλη για το κατσικάκι. Δεδομένων των συνθηκών ότι φέτος είναι λίγο πιο ακριβά από πέρσι, ο κόσμος φρόντισε να προμηθευτεί από νωρίς και η κίνηση σταδιακά κορυφώνεται. Έχουμε επάρκεια, έχουμε κάνει τις προμηθείες μας. Η επάρκεια είναι λίγο περιορισμένη φέτος και εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, να κρατήσουμε και χαμηλά τις τιμές και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο πάντα με την καλύτερη ποιότητα. Τι ζητάει ο κόσμος εκτός από το κατσικάκι, από το αρνάκι, για το πασχαλινό τραπέζι? Εκτός το κατσικάκι πάντα υπάρχει προτεραιότητα και στο χοιρινό, στα παϊτάκια, στα σουβλάκια, στα λουκάνικα. Mm-hmm. Είναι το συμπλήρωμα της σούβλας. Να κάνουμε 2-3 προτάσεις, έτσι, να προτείνουμε κάτι. Ναι, υπάρχει το κουκορετσάκι, υπάρχουν τα γαρδουμπάκια, υπάρχουν οι σκουταριές μας εξαιρετικές και ό,τι άλλο υπάρχει σε λουκάνικο, σε παϊδάκι, mm-hmm, σε ψημένο κουκορέτσι.
χρειάζεται να κάνουμε λίγο ένα προγραμματισμό, να κάνουμε έγκαιρα την παρακολουθία. Βεβαίως, βεβαίως. Να προετοιμαστείτε κάνει... και εσείς σαν καταστήματα. Όποιος κάνει έγκαιρα προγραμματισμό, από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά θα ξεμείνει, το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Από την πλευρά μας να ευχηθούμε και εμείς καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο και ελπίζουμε τον χρόνο να γιορτάσουμε καλύτερα και πιο φθηνά. Είναι μια καλύτερη χρονιά με την έννοια της κανονικότητας. Θα γιορτάσουμε περισσότερο με φίλους, άρα θα. Όσο ο κόσμος προσπαθεί και το θέλει να γιορτάσει καλύτερα και να είναι σε πιο κανονικό Πάσχα, οι συνθήκες παγκόσμιες δυσκολεύουν την κατάσταση. Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρεοπόνων Ελλάδος, τον κύριο Κεσίδη. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που το αποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Να πάρω το πρώτο σχόλιο σας. Καταρχήν, αν έχουμε επάρκεια εν ώψη του τραπεζιού του Πάσχα. Και πού βλέπετε, βλέπετε να κυμαίνονται οι τιμές, τι να προσέξουν και οι καταναλωτές. Βέβαια, δώστε μας κάποιες έτσι χρηστικές πληροφορίες. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε με την επάρκεια. Η επάρκεια υπάρχει. Αν και έχουν γίνει εξαγωγές προς τους καθολικούς για Ιταλία και Ισπανία, με βάση τα δεδομένα που μας δώσανε οι κτηνοτρόφοι εχθές στην κοινή συνέλευση τύπου, μας είπαν ότι οι εξαγωγές φέτος ήταν οι λιγότερες. Ταυτόχρονα υπάρχουν οι εισαγωγές, βέβαια και λιγότερες, και εμείς τα κάνουμε από Ρουμανία, Βουλγαρία και Σκόπια. Ήδη υπάρχουν, μπαίνουν μέσα αυτά τα αρνιά, και ζωντανά και σφαγμένα. Οπότε υπάρχεια, όντως υπάρχει. Δεν έχουμε πρόβλημα στην επάρκεια. Το πρόβλημά μας είναι αλλού. Είναι ότι αυτή τη στιγμή με τις αυξήσεις που υπάρχουν σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, με τις αυξήσεις που υπάρχει την τεράστια αύξηση στην ενέργεια, και με όλα αυτά που συνεπάγεται ότι αυξάνεται και το κρέας, τη λιανική του τιμή, γιατί αυξάνονται όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι της αλυσίδας, φτάνουμε σε ένα σημείο να δυσκολεύεται πάρα πολύ ο καταναλωτής να μπορέσει να αγοράσει τα κιλά που θα αγόραζε πέρυσι και πρόπερσι. Γιατί μένουν σταθεροί οι μισθοί, μένουν σταθερές οι συντάξεις και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βρούμε μια φόρμουλα να ομαλοποιήσουμε την αγορά από τον κτηνοτρόφο προς τον καταναλωτή. Ποια θα είναι περίπου η τιμή? Ήδη στη Δυτική Μακεδονία, μας έλεγε ο Κώστας Μαυρίδης, δείξαμε και το ρεπορτάζ, η τιμή κυμαίνεται, Κώστα, από 13,5 μέχρι 14,5. Εκεί, μέχρι 14,5 στο κατσίκι. Το κιλό, στο κατσίκι, ναι. Ναι, εκεί θα είναι οι τιμές. Προσπαθούμε και εμείς να συμπιέσουμε, να μην περάσουμε με τίποτα τα 15. Προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με όλους τους κρεοπόλες, να προσέξουν και λίγο στις αγορές τους, ώστε να μην ξεπεράσουμε τα 14 ευρώ. Τώρα, αν θα είναι 14,5, αν θα είναι 13,80, ανάλογα με την ποιότητα, ανάλογα με την ποσότητα, όλα αυτά έχουν κάποιες διαφορές. Η τιμή αυτή, και με βάση πάλι τα δεδομένα που σας λέω με τους κτηνοτρόφους που μιλούσαν χθες, βγήκαν οι άνθρωποι και είπαν καθαρά ότι εάν ο κρεοπόλης πουλήσει κάτω από 15, χάνει ο κρεοπόλης. Οπότε έχουμε κάνει, δεν ξέρω αν είστε και ενήμεροι, μετά από πάρα πολλά χρόνια καταφέραμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματικών Κρεοπολών να κάνουμε κοινή συνέντευξη τύπου με τους κτηνοτρόφους και τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων. Ήμασταν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι. Είπαν οι άνθρωποι και τα δικά τους τα παράπονα, γιατί όντως οι τροφές για τα ζώα τους έχουν διπλασιαστεί, δεν υπάρχει πλέον κεφάλαιο. Δεν υπάρχουν πολλά μαντριά, γιατί κάθε παππούς που φεύγει από τη δουλειά δεν έχει ένα εγγόνι, ένα παιδί να αναλάβει ξανά το μαντρί. Φθήνει η πορεία του ζωντανού, φθήνει η πορεία του εμπορεύματος. Αναγκαστικά οι τιμές αυξάνονται και λόγω της ενέργειας. Έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα που είναι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, που θα μπορούσε να γίνουν κάποιες εισαγωγές σιτηρών να πέσουν οι τιμές. Έχουμε και μια κυβέρνηση που δυστυχώς δεν μας ακούει εδώ και 3-4 μήνες να μπορέσει να ομαλοποιήσει την αγορά, να ρίξει το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, να δώσει κάποια βοηθήματα σε όσους χρειάζονται. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να είμαστε εμείς οι αποδέκτες των παραπώνων και του καταναλωτή που χίλιες φορές έχει δίκιο και του κτηνοτρόφου που άλλες χίλιες φορές έχει δίκιο. Μάλιστα. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ξεκινήσω με τον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο, και καταρχήν να μας πει και ο Νίκος αν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη έχουμε επάρκεια και πού κυμαίνονται περίπου οι τιμές. Νίκο. Ναι, υπάρχει. Οι τιμές κυμαίνονται κάπου εκεί. Το θέμα είναι το εξής.
λίγο πολύ σε όλη την Ελλάδα αντίστοιχη είναι η κατάσταση. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι καταναλωτές σε αυτή τη συγκυρία θα είναι σε θέση να κάνουν τις προμήθειές τους όπως τις έκαναν. Η απάντηση είναι δεδομένη, σίγουρα θα υπάρξουν εκτόσεις στο πασχαλινό τραπέζι, θα γίνουμε πιο λιτοδίαιτοι, ενδεχομένως αυτό να είναι καλύτερα, θα έχουν πιο λαφρύ στομάχι, Θόδωρη, ίσως αυτό να είναι το σχέδιο. Υπάρχει όμως ένα συνολικότερο θέμα, αυτό που ήδη ανέφερε ο Πρόεδρος, το θέμα με την ελληνική κτηνοτροφία που βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Οι κτηνοτρόφοι λιγοστεύουν και είναι κάτι το οποίο θα βρούμε μπροστά μας εάν δεν παρθούν άμεσα μέτρα. Βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, εσείς να έχουμε ευθύνους απορία στην κτηνοτροφία, το εισπράτετε αυτό? Έχουμε ευθύνους απορία. Έχουμε. Έχουμε ευθύνους απορία και το έχουμε επισημάνει από χρόνια. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πριν από 30 χρόνια οι Γάλλοι που βγάζουν από τα καλύτερα μοσχάρια της Ευρώπης λέγανε ότι εντάξει, μη στεναχωριέστε, πάρτε εσείς επιδοτήσεις και εμείς θα κάνουμε τα μοσχάρια. Ζούσαν οι δικοί μας τόσα χρόνια με τις επιδοτήσεις και τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι που δεν έχουμε μοσχάρια, ένα παράδειγμα δίνω δηλαδή, βλέπετε ότι πόσο ανεβαίνουν και δεν έχουμε δικιά μας παραγωγή. Το ίδιο θα ισχύσει και με το αρνί, με το κατσίκι. Και εδώ πάλι τώρα θα πω κάτι ουτοπικό. Εδώ και χρόνια παρακαλάμε τον καταναλωτή να βάλει τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα το αρνάκι και το κατσικάκι στο συντηρέσιό του, στο εβδομαδιαίο φαΐ του. Εάν γινόταν αυτό το πράγμα, η αγορά θα πήγαινε ομαλότερα. Ούτε μεγάλες αυξήσεις θα είχαμε, αυξομοιώσεις στην τιμή παραγωγού, ούτε στην τιμή πώλησης. Θα υπήρχε, θα ήταν κάτι το καθημερινό και θα ήταν πιο εύκολα για όλους. Τώρα έχουμε, πηγαίνει η αγορά στο Θεό Χριστούγεννα και Πάσχα, Φεβρουάριο, Ιανουάριο και καλοκαίρι πέφτει τόσο χαμηλά που ο καημένος ο παραγωγός γεννιέται τα νύχτα, το πετάει μόνο και μόνο για να πάρει το γάλα. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Πραγματικά. Πάω και στον Κώστα το Μαυρίδη και να ολοκληρώσουμε. Κώστα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το ποσοστό των εισαγόμενων κρεάτων στο τραπέζι του Πάσχα και ποιο είναι το ποσοστό που καλύπτεται από την εγχώρια αγορά. Γιατί συχνά εμείς οι δημοσιογράφοι αλλά και γενικότερα και οι πολίτες μιλούν για το πρόβλημα των ελληνοποιήσεων. Αυτό έχει εξαλειφθεί ως πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε? Όχι, δεν έχει εξαλειφθεί. Έχει βέβαια μειωθεί, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί. Τώρα, για τα ποσοστά που λέτε, με βάση την Ελστάτ, τα ελληνικά αμνοερήθεια και εγωπρόβατα γενικότερα καλύπτουν περίπου το 80 με 85% της ελληνικής παραγωγής. Της ελληνικής κατανάλωσης, συγγνώμη. Αν σκεφτούμε ότι γίνονται και εξαγωγές, αυτό το 85% μειώνεται στο 70, 65 με 70. Άρα γίνονται τα υπόλοιπα εισαγωγές μέχρι να φτάσει στο 100% που πρέπει να υπάρχει για την ζήτηση στην αγορά. Και μία Το που γίνεται, να απαντήσω το δεύτερο. Παρακαλώ. Το που γίνεται η ελληνοποίηση δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω. Ούτε μπορώ να το κρίνω. Πάντως, το λέω με πλήρη βεβαιότητα ότι η ελληνοποίηση δεν γίνεται στο κρεοπωλείο, αγαπητοί κύριοι. Τα τιμολόγια μας είναι αυτά που πουλάμε. Δεχόμαστε ελέγχους και τώρα που μιλάμε, μόλις από 3-5 λεπτά έφυγε από το μαγαζί μου ο ηλεκτρικός μηχανισμός που λέγεται Ελγό Δήμητρα. Τα βρήκε όλα κανονικότατα, βρήκε τα τιμολόγια, είδε τα αρνιά, είδε τα κατσίκια, είδε τις φραγίδες και είμαι καλυμμένος. Εκεί που δεν μπορεί να γίνει ο μεγάλος έλεγχος είναι στις μεγάλες αποθήκες και στα πολλά τονάζ. Εκεί πέρα ο καθένας ας καταλάβει μόνος του τι γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή να πουλάει οποιοδήποτε οτιδήποτε για να βγάλει κέρδος και να υπάρχει μια διακίνηση 5 ευρώ διαφορά στη λιανική τιμή. Είναι άτοπο, δεν βγαίνει. Και κάτι για να υποστηρίξετε και τον κλάδο σας. Γιατί να επιλέξω το κρεοπωλείο της γειτονιάς και να μην πάω στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ που ενδεχομένως θα βοηθήσει περισσότερο την τσέπη μου? Την τσέπη μπορεί να τη βοηθήσει για μια φορά. Ο Έλληνας ο κρεοπόλης είναι αυτός που στηρίζει πρώτα απ' όλα τον Έλληνα τον κτηνοτρόφο. Στηρίζει την ελληνική οικονομία και ας μην ξεχνάμε ότι τώρα είναι η Πασχαλιά. 52 εβδομάδες το χρόνο έχουμε το καταναλωτικό κοινό μέσα στο μαγαζί μας. Δεν είναι πλέον πελάτης, είναι γνωστός, είναι φίλος, είναι συνεργάτης, είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορώ εγώ αυτόν τον άνθρωπο να τον κοροϊδέψω. Ζούμε σε μια γειτονιά ο καθένας ή σε κάποιο χωριό ο καθένας ή οτιδήποτε. Ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας να πάτε,
Ένα συνοικιακό μαγαζί ζει με τους γύρω-γύρω πελάτες. Είναι ένα μεγάλο χωριό και εκείνο. Εάν ακουστεί κάτι στραβό για ένα μαγαζί και βγει στη γειτονιά, την άλλη μέρα το πρωί έχει κλείσει. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε κανέναν, δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν. Συμπιέζουμε και εμείς όσο μπορούμε παραπάνω το ποσοστό κέρδους, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να έχουμε ευχαριστημένο τον καταναλωτή, γιατί τον ίδιο καταναλωτή θα τον έχουμε και τον Μάιο και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο κτλ. Υπάρχει προσωπική επαφή που αυτό είναι και ουσιαστικά μια δικλίδα ασφαλείας και για την ποιότητα και για τις συναλλαγές. Εξάλλου έχετε και την ανάσα του καταναλωτή στη γειτονιά στην πλάτη σας. Δεν μπορείτε να πράξετε και διαφορετικά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να έχουμε ένα καλό Πάσχα και να πάνε καλά οι δουλειές. Καλό Πάσχα. Με υπομονή σε όλους. Να είστε καλά. Πάω, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. CNews, θυμίζω, μία προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που πέρασε τελικώς, παρά τις όποιες αντιδράσεις που αναδείξαμε το προηγούμενο διάστημα, το νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Με 158 θετικές ψήφους πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Δουλειές Ξανά του Υπουργείου Εργασίας. Στην ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη, το νομοσχέδιο υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν 138 βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης καυτηρίασαν τις διατάξεις του νομοσχεδίου και το χαρακτήρισαν νεοφιλελεύθερης κοπής. Στόχος σας είναι να διαγραφούν οι άνεργοι από τα Μητρώα για να εμφανίζεται μικρότερη ανεργία, ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τάνια Ελευθεριάδου. Σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, δηλαδή ότι είναι με το νομοσχέδιο θα διασφαλίζονται οι κατάλληλες δουλειές ανάλογες με το προφίλ των ανέργων, η κυρία Ελευθεριάδου κάλεσε τον Υπουργό να απαντήσει αν θα είναι δουλειές πλήρους απασχόλησης. Και ρωτάω, θα προτείνει ο ΑΕΔ στον εργαζόμενο τρεις θέσεις. Θα είναι πλήρους απασχόλησης? Θα είναι σύμβαση αορίστου χρόνου? Ή θα του προτείνουν μια θέση με τετράωρο 100 χιλιόμετρα μακριά από την κατοικία του και άσχετη με το αντικείμενό του? Διευκρινίστε το, πείτε μας σήμερα. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να αντλήσουν οι όμιλοι φθηνό εργατικό δυναμικό, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να δώσει στους εργαζόμενους ως τζάμπα κρέας στις επιχειρήσεις και να φτιάξει χρυσές δουλειές για τους επιχειρηματίες. Επομένως, μιλάτε τώρα για τη στήριξη των ανέργων. Πόσων ανέργων? Πόσους στηρίζετε? Είναι 1,1 εκατομμύρια. Πόσοι παίρνουν επίδομα? 120.000 με ταβάνι 200. Άκουσα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του ΑΕΔ. Να πούμε 200.000. Ποιος οι υπόλοιποι? Πώς ζουν? Πόσο στηρίζονται? Με 400 ευρώ? Συζητέ. Το μήνα ζείτε με 400 ευρώ. Η μακροχρόνια πόσα παίρνουν? 200 ευρώ. Έσχος. Έσχος και ντροπή. Θα σας πω ότι θα ισχύσει από τη Δευτέρα όταν το νομοσχέδιο αυτό θα ψηφιστεί από τη Βουλή, είπε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου. Το πρώτο που είδα ήταν μια άρνηση για το καινούριο. Δεν σας αρέσουν όλα αυτά. Είστε λάτρεις των πολιτικών όλοι σας και το ΚΚ ακόμα. Εμέσως αποδεικνύεται ότι είστε λάτρεις των πολιτικών, των παλιών πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Να μην αλλάξει τίποτα. Καλά είναι ρυθμισμένα. Ό,τι φέρνει η κυβέρνηση είναι λάθος. Μια αντιπρόταση. Αφού δεν υπάρχει αντιπρόταση, δικαιούμαι να πω βασίμως αυτό που ήδη είπα. Ότι στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζεται τίποτα άλλο από αυτά που έκανε παλιά η Νέα Δημοκρατία και παλιά το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η προοδευτική σας αντίληψη.
Μιλώντας στο Κόντρα και την Αναστασία Γιάμαλη, ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς αποδόμησε το νομοσχέδιο του ΑΕΔ του Κωστή Χατζηδάκη, λέγοντας πως όλα γίνονται για να μειωθεί τεχνητά ο αριθμός των ανέργων, καθώς και εξοικονόμηση δαπανών. Πώς μπορεί τεχνητά να μειωθεί η ανεργία, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν έχουμε διαγραφές ανέργων, από τα μητρώα ανέργων του ΑΕΔ, ή αν έχουμε και μία λογική που έχει η Ελστάτ, ότι αν κάποιος κάνει ένα μεροκάματο τον ένα μήνα, θεωρείται ότι εκείνο το μήνα ήταν ενεργός εργασιακά και όχι άνεργος, ενώ ξέρουμε καλά ότι αν έχω κάνει ένα μεροκάματο και μετά μένω για δύο μήνες άνεργος, στην πράξη άνεργος είμαι, ο οποίος περιστασιακά μπορεί να κάνει κάποιο μεροκάματο. Αυτό θέλει να ανατρέψει η κυβερνητική στην ουσία, ναι, και η πολιτική. Το δεύτερο είναι μία μεγάλη εξοικονόμηση δαπανών, και η οποία έρχεται ως απόρρια το ότι επειδή έχουν μειωθεί 3% οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων και αυτό έχει γίνει μέσα από τα κονδύλια που πηγαίνανε στον ΟΑΕΔ, προφανώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός για να συνεχιστούν οι πολιτικές του ΟΑΕΔ και έχουμε μια περικοπή, μια περιστολή των δαπανών αυτών, η οποία τεχνιέντως εμφανίζεται ως στην ουσία χρηστή διοίκηση και ως εξορθολογισμός. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Μένουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε με την βουλεύτρια του ΜέΡΑ25, την κυρία Μαρία Απατζίδη. Κυρία Απατζίδη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αν και δεν εκλέγομαι πάνω, αγαπώ πάρα πολύ το να βρίσκομαι και να συνομιλώ με τους ανθρώπους που και εκεί έχετε πολλά θέματα, τα οποία τα έχουμε φέρει και εκεί. Και με τη σειρά μας στην Ελληνική Βουλή μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Βόρεια Ελλάδα είναι Βόρεια Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε. Για πείτε μου, ποια είναι η άποψή σας για αυτό το νομοσχέδιο, στο οποίο εμείς δώσαμε έτσι την ανάλογη ενημέρωση προς τους πολίτες και καταγράψαμε σφοδρότατες αντιδράσεις και από τους εργαζόμενους και από κόμματα και από φορείς. Ποια είναι η άποψή σας? Θα κάνω ένα σχόλιο το οποίο είναι και προσωπικό. Ο ΑΕΔ έχει συνδεθεί με τα χρόνια των μνημονίων. Προσωπικά θα πω ένα δυστυχώς ένα παράδειγμα, το οποίο το έχω δει και με τα μάτια μου. Δούλευα στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, το οποίο έχω δει πάμπολες φορές να αυτοκτονεί κόσμος λόγω της απώλειας της εργασίας. Ο κύριος Χατζηδάκης επέλεξε για άλλη μια φορά να τα βάλει με τους ανέργους, διαφορετικά άλλες φορές τα έχει βάλει με εργαζόμενους ή γενικότερα με τις απεργίες και το κάνει με έναν τρόπο συνηθισμένο κατά τη δική του κρίση. Ξεκινάει πάντοτε με την υποβάθμιση ενός οργανισμού, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει μια εξυγίανση, διότι οι άνεργοι δεν είναι οι αληθινοί άνεργοι, γιατί χρησιμοποίησε την περιπτωσιολογία και θα δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο χρησιμοποίησε ο κύριος Υπουργός και αναφέρθηκε σε μια κυρία, η οποία μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να ήταν και απατεγόνισσα. Είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο οικογενειακό εισόδημα στα 250.000 ευρώ. Ήταν και από την περιφέρειά μου. Και χρησιμοποίησε με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσει να φέρει το νομοσχέδιο και ότι πραγματικά δεν υπάρχουν αληθινοί άνεργοι, αλλά υπάρχουν ηθοποιοί. Ζήλεψε και ο κύριος Μητσοτάκης στη δόξα του και χρησιμοποίησε το αντίστοιχο όρο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσω του Βήματος. Αυτό είναι πραγματικά και μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα εξηγήσω με τη σειρά μου γιατί υπήρχαν αντιδράσεις, τουλάχιστον από μας, διότι είναι μαγειρεμένα τα στατιστικά της Ελστάτ, διότι γίνεται με ένα δείγμα τηλεφωνικό. Φανταστείτε ότι παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε αν είσαι άνεργος ή όχι. Οπότε υπάρχει περίπτωση να πετύχεις στους πέντε ανθρώπους έναν άνεργο. Και με αυτό βγάλαν τα ποσοστά της Ελστάτ. Ενώ ο ΑΕΔ είχε διαφορετικά. Φανταστείτε ότι είχαν μια διαφορά 500.000 ανέργους. Ένα είναι αυτό. Μετά, μέσω της κατάρτισης, κάτι που μας βρίσκει σύμφωνους ως ΜέΡΑ25, διότι είμαστε υπέρ στο να γίνεται μια ενημέρωση στους ανέργους έτσι ώστε να μπορούν να έχουν τις δεξιότητες και αργότερα να μπορούν να βρουν μια δουλειά που ταιριάζει με εκείνους και να υπάρχει μια αναβάθμιση του ρόλου τους. Παρ' όλα αυτά,
το χρησιμοποίησε πάλι κατά το δοκούν με τρόπο το οποίο δείχνει ότι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για τους ανέργους, αλλά το μόνο που θέλουν είναι να τους τιμωρήσουν. Διότι αν τελικά κάποιος άνεργος δεν καταφέρει να περάσει τις εξετάσεις πιστοποίησης, τι γίνεται? Για 6 μήνες διαγράφεται από τα Μητρώα. Αυτό δείχνει μια αναλγησία, αλλά και ότι δεν υπάρχει μια πραγματική επαφή με τον κόσμο εκεί έξω, διότι μετά από τη φτωχοποίηση που έχει περάσει ο ελληνικός λαός με τα 12 χρόνια των μνημονίων, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι όλοι από όλους τους πολιτικούς χώρους και να βρούμε λύσεις για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία είναι εδώ και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Κυρία Μπατζίδη, στις απορίες που εκφράζετε, έτσι να το καταθέσω, πολλές φορές ο κύριος Χατζηδάκης ελέγχεται για την αξιοπιστία του. Να θυμίσω ότι όταν πέρασε από το Υπουργείο Ενέργειας, είπε θα κλείσω τους λιγνίτες, Δυτική Μακεδονία βλέπετε, Βόρεια Ελλάδα, που εδώ είναι η ενεργειακή καρδιά της χώρας, για να φθηνίνουμε και το ρεύμα και θα είμαστε και πιο ανταγωνιστικοί και πιο καλά. Και έγινε το ακριβώς αντίθετο. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές ακούμε από τους κυβερνώντες, όχι μόνο σήμερα και παλιότερα, να εξαγγέλλονται πράγματα, να δρομολογούνται πολιτικές και αμέσως να διαψεύδονται. Αλλά εδώ αυτό τώρα που γίνεται με τον ΟΑΕΔ είναι προκλητικότατο. Δεν μιλάμε για αριθμούς. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους. Δεν είναι ο άνεργος 1, 2, 5, 10, 500 χιλιάδες. Έχει όνομα. Υποφέρει. Είναι σε αποκλεισμό. Εδώ δεν προσεγγίζονται έτσι αυτά τα ζητήματα. Είναι και προκλητικότατα, έτσι, και δεν πετυχαίνουν καμία κοινωνική συνοχή. Και διώχνουν κόσμο από τη χώρα. Η χώρα μαραζώνει. Στη Βόρεια Ελλάδα το δημογραφικό είναι εντονότατο. Εντονότατο το δημογραφικό πρόβλημα. Εδώ τώρα υπάρχουν προτάσεις, υπάρχει μια άλλη πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί. Και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος που μας παρακολουθεί? Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, όταν έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος πλέον φαίνεται ότι χάνει την αξιοπιστία του. Πάει και γίνεται υποχείριο της κυβέρνησης. Δεν έχουμε τους εργαζόμενους και την εκπροσώπηση των επιχειρηματιών που είχαμε μέχρι πρότινος. Δηλαδή γίνεται καθαρά ένα όργανο, ένα εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει αυτό που γνωρίζαμε μέχρι χθες. Αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε, δεν γίνεται μόνο με τον ΑΕΘ. Γίνεται με ό,τι καταπιάνεται ο συγκεκριμένος σούπερμαν της Τρόικας, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης. Διότι ιδιωτικοποίησε την Ολυμπιακή, ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ και είδαμε τα αποτελέσματα που έχουμε όλοι μας. Και να ξέρετε ότι ναι μεν, ότι έχουν κλείσει, επειδή ήμασταν, έχουμε κάνει μια επίσκεψη στην Πτολεμαΐδα μαζί με τον γραμματέα μας και ενημερωθήκαμε. Δεν αφορά δηλαδή μόνο το ότι έχουν κλείσει κάποιες ελληνικές μονάδες. Υπάρχει και ένα καφενείο ολιγαρχών και θα το εξηγήσω αυτό. Το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ με την θέσπιση του χρηματιστηρίου ενέργειας έδωσε το τυράκι στη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να έρθει στην εξουσία και με τη σειρά της να λέει ότι υπάρχει εξυγίανση και ανέβηκε η μετοχή, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα το μέσο πολίτη δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, διότι αυξήθηκαν πάρα πολλοί λογαριασμοί του. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί υπάρχει ένα χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν λειτουργεί με 4 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν και όλη τη δύναμη μαζί τους, αλλά λειτουργεί με ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή εκείνοι καθορίζουν την τιμή. Ναι, μεν παίζουν ρόλο τα προβλήματα που υπάρχουν και σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι ακόμη και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά η κυβέρνηση επιλέγει, θα σας εξηγήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν έχουμε 5 μήλα, έχω 5 μήλα, έχετε 10, παίρνουμε το μέσο κόστος για να καθορίσουμε τη τιμή. Αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την κιλοβατόρα. Παίρνουν το πιο ακριβό που είναι αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο, και με αυτό καθορίζουν τη τιμή. Και έτσι ουσιαστικά κερδοσκοπούν ποιοι άλλοι αυτοί οι 4 συγκεκριμένοι ολιγάρχες. Και δεν υπάρχει κάποια πολιτική, κοινωνικο-οικονομική, έτσι ώστε να ενισχύσει τους πιο ευάλωτους. Και γιατί έχουμε ευάλωτους πολίτες? Διότι 12 χρόνια έχουμε μνημόνια. Και ξέρετε κάτι, δεν θα αποφύγουμε ούτε το 5ο μνημόνιο, το οποίο είμαστε ήδη με όλα αυτά τα νομοσχέδια τα οποία περνάνε και δεν ενημερώνεται η κοινή γνώμη έξω, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να ξέρετε, ότι είναι πραγματικά, δεν υπάρχει καμία εκπροσώπηση των κομμάτων και πόσο δε μάλλον του Μέρα 25 έξω,
στην κοινωνία και μιλάω για τα αθηναϊκά φυσικά. Δεν μιλάω για εσάς που έχετε, ξέρω ότι έχετε μια πολύ καλή παρουσία όλων των κομμάτων και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το θέμα είναι να γνωρίζει ο εκάστοτε πολίτης, συμπολίτης μας, έτσι ώστε να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κρίνει. Τα περισσότερα νομοσχέδια που περνάνε από την Ελληνική Βουλή δεν τα γνωρίζει καν ο κόσμος. Παράδειγμα χάρη, αν κάποιος ακούσει έναν κυβερνητικό βουλευτή αυτή τη στιγμή για την εξυγίανση που πάει να γίνει στον ΑΕΘ, τι θα σκεφτεί? Θα πει απλά τι κάνουν, αλλάζουν την ονομασία ενός οργανισμού. Γιατί να είναι κακό αυτό? Δεν είναι, είναι πάρα πολύ ένοχο το ότι το αλλάζουν. Είναι πάρα πολύ ένοχο το ότι μιλάνε για στέγη, γιατί από την περιφέρεια που εκλέγομαι, συγκεκριμένα μένω κιόλας στις Αχαρνές, εδώ πέρα υπάρχει ένα Ολυμπιακό χωριό το οποίο χτίστηκε το 2004, φτωχοποιημένοι εντελώς πολίτες, συμπολίτες μου, συνδημότες μου, που 12 χρόνια τώρα δεν μπορούν να πάρουν σπίτια με 3 και με 4 παιδιά με ένα πάρα πολύ χαμηλό εκαθαριστικό στο Ολυμπιακό χωριό. Αποφάσισε η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής να κάνει κάτι και γι' αυτό. Αν και το βρίσκω θετικό, δεν το βρίσκω αρνητικό σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, το να μπορεί ένα νέο ζευγάρι με παιδιά να πάρει ένα σπίτι με πάρα πολύ χαμηλότερη τιμή. Τι γίνεται? Ακόμη και εκεί πάλι ο κύριος Μητσοτάκης, η Μητσοτάκης ΑΕ που συνηθίζουμε να λέμε, βάζει ιδιώτες. Γενικότερα, ακόμα και στη διοίκηση του ΑΕΔ, όπως γίνεται και σε άλλους τομείς, γίνεται με ανθρώπους, δηλαδή βγάζουν ανθρώπους από τον ΑΕΔ που ξέρουν τον οργανισμό, ξέρουν πώς θα δουλέψει, που έχουν μεγάλη εμπειρία και βάζουν κομματάνθρωπους. Ναι. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να προβληματίσει γενικότερα την κοινωνία. Τι γίνεται? Το έκανε και νωρίτερα με τους επιστήμονες, υποτίθεται, την Επιτροπή για την Επίσπευση των Διαδικασιών των Συντάξεων. Έδωσε υπέρογγες αμοιβές και αποτέλεσμα μηδέν. Ούτε 50 συντάξεις δεν καθάρισαν. Λοιπόν, επειδή έχω πίεση χρόνου, να τρέξουμε λίγο τα θέματα, να βάλω λίγο και τους συναδέλφους στη συζήτηση. Τον Νίκο τον Σπιτσέρη από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και την τηλεόραση του Σέντερ που είναι στην Καβάλα και τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο από τη Δυτική Μακεδονία και το Φλάς από την Κοζάνη. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Νίκο. Νίκο. Οτιδήποτε είναι βέβαιο ότι μπορεί να βελτιωθεί. Για ποιο λόγο ο ΑΕΔ δεν χρειαζόταν αυτές τις αλλαγές προκειμένου να γίνει πιο ευέλικτος και να είναι ο οργανισμός ο οποίος όντως μπορεί να βρει δουλειές στους ανέργους? Αν διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ποια θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι η τομή που θα βοηθούσε τον ΑΕΔ να παίξει πιο αποτελεσματικά τον ρόλο του? Καταρχάς, κανείς δεν λέει, δεν θα διαφωνήσει κανείς το ότι θα έπρεπε να γίνουν κάποιες τομές, κάποιες αλλαγές προς την έβρεση εργασίας των ανέργων, το να αποκτήσουν δεξιότητες. Το δυστύχημα εδώ πέρα είναι ότι δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν μιλάμε για ανέργους που δεν θέλει το Μέρα 25 να βρει δουλειά. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εκεί που διαφωνεί το Μέρα 25 είναι ότι για ποιο λόγο ο κύριος Χατζηδάκης, ενώ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο η κατάρτιση, το χρησιμοποιεί με αντίθετο σκοπό, έτσι ώστε να τους τιμωρήσει αν τυχόν δεν περάσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης. Αυτό σε διαγράφει από τα Μητρώα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι τα ζητούμενα της αγοράς. Τα ζητούμενα της αγοράς αυτή τη στιγμή είναι εντελώς διαφορετικά, σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Και αυτό για να αλλάξει, αν μου επιτρέπετε, δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα και βάσει της ακρίβειας. Ας πούμε, έχουμε έναν τεράστιο πληθωρισμό αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν έχει τον ίδιο πληθωρισμό ο άνεργος που ζει, παραδείγματος χάρη, επειδή το ξέρω, στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, και αυτός που ζει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι διαφορετικός ο πληθωρισμός. Άρα, το ότι δεν έχουμε αλλάξει το κατώτατο μισθό, το ότι δεν έχουμε κάνει πράγματα και έχουμε μια μεγάλη φυγή των νέων και δυστυχώς και έχουμε και άλλα και άλλα και άλλα. Δηλαδή, το ένα κομμάτι συνδέεται με το άλλο. Ακόμη και το ότι δεν μπορεί πλέον
η νεολαία μας, οι άνθρωποι που εργάζονται χρόνια να πάρουν, δεν υπάρχει δυνατότητα δανειοδότησης στα νέα ζευγάρια για να έχουν στέγη. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχει κάτι στο τραπέζι σοβαρά να μιλήσει με ανθρώπους, με τους φορείς, με τους κοινωνικούς φορείς εκεί έξω, έτσι ώστε να δει ποια είναι τα ζητούμενα και να βρει τις λύσεις. Δεν μπορούμε εμείς να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο, το οποίο για άλλη μια φορά δείχνει ότι δεν είναι προς την θετική κατεύθυνση. Βαγγέλης Χριστόδουλος, και να κλείσουμε. Βαγγέλη. Ναι. Να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Αυτό που αναφέρατε, να διασαφηνίσουμε κάτι. Παρουσιάσατε το προφίλ του Υπουργού ως ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών, αναφερόμενοι βεβαίως και στην διοίκηση και στην Ολυμπιακή. Η ειδική αποστολή για τον ΟΕΔ ποια είναι? Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο. Άκουσα χθες τον Υπουργό, το ανήρθισε και σήμερα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι δεκαπλασιάζεται το κονδύλι για τον ΟΕΔ. Το νούμερο αυτό ισχύει? Κοιτάξτε, ότι αυτό που περάσαν ότι ισχύει, το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε δει, ακόμα και στο ΕΦΚΑ, ότι πάνε να πάρουν την περιουσία του ΕΦΚΑ με έναν αντίστοιχο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιηθεί κάτι. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, το να βάζεις ιδιώτες παντού, μόνο καλό δεν είναι. Δεν είμαστε στη λογική ότι μπορεί να μην βοηθήσει κάποιος από τον εξωτερικό τομέα, από τους ιδιώτες. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Και να το κάνεις, να το χρησιμοποιείς με τρόπο που έχουμε δει σε προηγούμενα νομοθετήματά του ότι δεν λειτουργήσαν. Δηλαδή τίποτα από όλα αυτά. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι από την Ολυμπιακή ακόμη παραπονιούνται για αυτά που τους είχε κάνει ο κύριος Χατζηδάκης. Και ο κύριος Χατζηδάκης δεν λέει να αλλάξει τίποτα στην πολιτική του, διότι νομίζω ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορείς να πεις ότι ήθελε να κάνει κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό. Και θα καταλήξω, γιατί με ρωτήσατε για ποιο λόγο να το κάνει αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, το μαγείρεμα της Ελστάτ σε σχέση με τον ΑΕΔ έχει μια μεγάλη απόκληση. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Όταν έχω απόκληση, για να δείξω στους θεσμούς και να δείξω στους επενδυτές να ανέβω στην επενδυτική βαθμίδα, γι' αυτό σου λέω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν είναι αφορά μόνο τον ΑΕΔ, είναι η γενικότερη εικόνα που θέλουμε να δώσουμε προς τα έξω. Είναι ότι θα πω, εγώ αν ήμουν υπουργός, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω τόσους ανέργους, έχω πάρα πολύ λιγότερους. Και αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Γιατί, με ποιον τρόπο όμως μπορώ να το καταφέρω αυτό? Όταν κάθομαι, διαγράφω ανθρώπους, ας πούμε, που εσείς μπορεί να έχετε ένα τεκμαρτό εισόδημα, γιατί πήγατε στον ΑΕΔ και έχετε ένα αυτοκίνητο και έχετε και μια περιουσία από την μητέρα σας ή από τον πατέρα σας, με αυτή την κληρονομιά εσείς αποκλείεστε, δηλαδή θα σας αποκλείσει ο κύριος Υπουργός στο να είστε στον ΑΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Μικραίνει ψαλίδα. Έτσι ώστε να μπορέσω να δείξω εγώ με τη σειρά μου ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό και πανευρωπαϊκά είμαι πολύ καλύτερα από άλλες χώρες που έχουν μια καλύτερη οικονομία. Για να το πούμε απλά, κυρία Πατζίδη, ουσιαστικά επιχειρείτε το εξής. Ενώ έχουμε ανέργους, βάζει κριτήρια ποιοι θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι και θα έχεις ανέργους που δεν θα είναι στον ΟΕΔ εγγεγραμμένοι, αλλά θα τους έχεις μέσα στην κοινωνία. Έτσι. Και είναι αυτό που λέμε. Θα φαίνονται ότι οι αριθμοί ευημερούν και η κοινωνία θα δυστυχεί. Αυτό είναι το θέμα. Μια τελευταία λεπτομέρεια. Και μιλάω, να κλείσουμε με αυτό. Να κλείσουμε, ναι, όμως. Μιλάω, ναι, για τη δική μου ηλικία και κάτω. Κάτω 30 δηλαδή. Οι άνθρωποι που έχουν φύγει, δηλαδή δουλεύανε εδώ πάρα πολλά χρόνια, το είχα δει εγώ στην εργασία μου, επιλέγανε να πάνε στον ΑΕΔ, επιλέγανε, τους, αν είχαν απόλυση κλπ. Και δεν θέλαν να πάνε να βρούνε μια κανονική εργασία, επιλέγαν την αδήλωτη, διότι ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ χαμηλός. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μπορείς να το αλλάξεις. Γιατί δεν είναι το ίδιο να συγκρίνεις την Ελλάδα με τη Σουηδία. Ξέρω πάρα πολύ καλά, ας πούμε, τη Σουηδία ως χώρα. Οπότε είναι δύο διαφορετικές χώρες. Με αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθείς. Έτσι, ναι, ώστε να τελειώσει με την αδειλώτη εργασία, να αυξήσει το μισθό και να δώσεις εχέγγυα και εφόδια στους νέους για να παραμείνουν στη χώρα και να μην γίνει ένα καινούριο brain drain, το οποίο είναι αναπόφευκτο, κατά τη γνώμη μου. Κυρία Πατζίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στην τελική ευθεία και τη σημερινή μας συνάντηση. CNews, θυμίζω, μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του Δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσ από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Βλέπουμε τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για τις κινητοποίησεις που είναι σε εξέλιξη, αλλά και οι διαμαρτύριες στη Θεσσαλονίκη πρωτίστως. Βαγγέλη. Οι φοιτητές συνεχίζουν να διαμαρτύρονται ενάντια στο ενδεχόμενο κατάργηση συγχώνευση τμήματων και μεταφορά του στι ΣΕΡΕ. Χθες είχαμε μια νέα συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρία των φοιτητών. Βλέπουμε τα πλάνα και ο στόχος των φοιτητών μέσω γενικών συνελεύσεων να προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση, πιθανώς μέσα στο Μάιο να υπάρξει και κάθοδος προς την Αθήνα για στοχευμένη πλέον διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Ωραία, να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Νέα πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν φοιτητές του ΔΥΠΑΕ ενάντια στη μετακίνησή τους στις ΣΕΡΕΣ. Οι διαμαρτυρόμενοι φώναξαν συνθήματα αντιδρώντας την πρόταση της Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρύματος να μεταφερθούν δύο σχολές στις ΣΕΡΕΣ και μία να κλείσει, διαμηνύοντας σε όλους τους τόνους πως αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Η από κοινού εισήγηση της Διοικούσης Επιτροπής και του Υπουργείου Παιδείας επιβάλλει την κατάργηση του τμήματος μηχανικών περιβάλλοντος και τη μετακίνηση 6.000 φοιτητών των τμήματων μηχανικών παραγωγής και διοίκησης, καθώς επίσης και αυτό των μηχανικών πληροφορικής και συστημάτων στις ΣΕΡΕΣ. Οι φοιτητές θα προχωρήσουν σε γενικές συνελεύσεις προκειμένου να οργανώσουν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους, αλλά και την κάθοδό τους στην Αθήνα στις αρχές Μαΐου για να διαμαρτυρηθούν έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Βρισκόμαστε και σήμερα εδώ σε κινητοποίηση μετά και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Πραγματοποιήθηκε και χθες ένα μεγαλειώδη συλλαλητήριο. Κατέβηκαν χιλιάδες φοιτητές στον δρόμο, ήρθαν και από τα τμήματα του ΔΥΠΑΕ της Καβάλας, των Σερών, που και εκεί πέρα τα κλείνουν, τα συμφωνεύουν. Ήταν πραγματικά το πιο μαζικό συλλαλητήριο. Δόθηκε μια απάντηση, στάλθηκε ένα μήνυμα. Ήδη έχουν πέσει μάσκες και στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του ΔΥΠΑΕ, ο κύριος Καΐσης, είπε ότι με λίγα λόγια είναι κατ' εντολή και του ίδιου του Υπουργείου αυτές οι αλλαγές, με βάση τα κριτήρια που θεσπίζει, που οι ίδιοι μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Ποια δηλαδή, λόγω και της υποχρηματοδότησης, να υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές, σε υποδομές, σε εργαστηριακό εξοπλισμό. Τώρα, με βάση τα κριτήρια τους, μας λένε ότι αυτά τα τμήματα θα τα κλείσουμε, θα τα συμφωνεύσουμε, θα τα αναδιορθώσουμε κ.ο.κ. Αυτοί δηλαδή που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση μας λένε τώρα ότι δεν πληρούμε τα κριτήρια. Εμείς βρισκόμαστε εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε. Ετοιμάζουμε και κάθοδο στην Αθήνα στις 5 του Μάη, που θα συμμετέχουν και φοιτητές από την Καβάλα, τις ΣΕΡΕΣ κ.ο.κ. Γιατί παλεύουμε προφανώς να μην κλείσει κανένα τμήμα, να μην συγχωνευτεί, να μην υποβαθμιστούν και άλλες σπουδές μας δηλαδή. Και διεκδικούμε ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών που έχουν οι φοιτητές. Οι επιστημονικοί αυτή τη στιγμή, πριν άλλωστε ολοκληρώσουν και ένα κύκλο για τις σπουδές τους, να τεθεί ζήτημα αναδιάρθρωσης του χάρτη αυτού του πανεπιστημίου, όπως φυσικά πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να τεθεί ζήτημα αναδιάρθρωσης του χάρτη συνολικά των πανεπιστημίων. Από τη Θεσσαλονίκη και τις αντιδράσεις για το Διεθνές Πανεπιστήμιο, πάμε στην Καβάλα, όπου ένας-ένας φορείς προστίθονται στις αντιδράσεις. Τώρα έχουμε και το Δήμο Παγκαίου που αντιδρά για τις εξελίξεις. Νίκο. Ναι, όλο αυτό που συμβαίνει είναι παράλογο, Θόδωρε. Υπάρχει ένα τμήμα φυσικής το οποίο συγκροτήθηκε πριν από 2 χρόνια, πριν από 1 χρόνο, και ξαφνικά αποφασίζουν ότι θα πρέπει να κλείσει. Δεν υπάρχει καμία λογική σε όλο αυτό. Είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις από όλους τους Δήμους. Έτσι λοιπόν και ο Δήμος Παγκαίου συντάσσεται σε αυτούς που διαμαρτύρονται και από ό,τι φαίνεται αποκτάει όλο ένα και μεγαλύτερο ρεύμα αυτή η πρόταση για επέκταση του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης στους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και συνένωσης σχολών του ΔΥΠΑΕ, τουλάχιστον των θετικών σπουδών, με το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης και όχι με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, καθώς από ό,τι αντιλαμβάνονται δεν υπάρχει καμία προοπτική. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως
Αυτοί οι άνθρωποι τελικά δεν θέλουν την καβάλα, δεν θέλουν τον κόμβο της καβάλας. Ήταν κατά κάποιο τρόπο, αν όχι μια εχθρική ενέργεια, μια αδόκιμη, μια προσδόκητη ενέργεια εις βάρος της σχολής μας. Και ο Δήμος Παγκαίου είπε όχι και μάλιστα ομόφωνα στην κατάργηση του τμήματος φυσικής στο ΔΠΑΕ της Καβάλας. Το θέμα τέθηκε στα πρώιμη ρεσίας διάταξης θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγκαίου από τον Δήμαρχο Φίλιππο Αναστασιάδη, ο οποίος ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι οποιαδήποτε υποβάθμιση της εκπαίδευσης έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες στην τοπική κοινωνία. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη λειτουργία της σχολής μας και σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των συναδέλφων μας. Το Σώμα καταδίκασε ομόφωνα την πρόταση για κατάργηση του τμήματος φυσικής, αλλά και οποιαδήποτε προσπάθεια συρρήκνωσης του ΔΠΑΕ Καβάλας, ενώ θα εκδοθεί και σχετικό ψήφισμα στο ίδιο ύφος με το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Δεν μπορείς ένα χρόνο να πεις ότι είναι ένα τμήμα για κλείσιμο, όταν έχει τεράστιες υποδομές, μεγάλο εξοπλισμό. Τεχνικά πληροφορούμαστε όλοι ότι η εισήγηση που υπάρχει από την πλειοψηφία τουλάχιστον από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΠΑΕ ήταν να καταργηθεί το τμήμα της φυσικής. Στα ζόρια το Διεθνές Πανεπιστήμιο, όπως καταλαβαίνετε, ούτε τις δικές του πανεπιστημιακές σχολές θα πειράξει, ούτε το ΤΕΙ της Σύνδου που είναι άμεσα συνδεδεμένο μαζί του θα πειράξει, ούτε το ΤΕΙ των Σερών που είναι στην ίδια περιφέρεια διοικητικά θα ενοχλήσει. Ποιος θα την πληρώσει? Το ΤΕΙ Καβάλας. Χρονιά στα μηχανογραφικά, βέβαια κάποιος που θα ήθελε να επιλέξει το τμήμα της φυσικής, όταν ακούει από τον τύπο, διαβάζει ότι είναι σε αμφισβήτηση, είναι υποκατάργηση, είναι σαφές ότι θα οδηγηθεί στη μη επιλογή, και εφόσον οδηγηθεί στη μη επιλογή, αυτό θα συντελέσει στο να απαξιωθεί περισσότερο και το ΔΠΑΕ και το τμήμα. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι έχουμε 4 βουλευτές, 3 κυβερνητικούς και 1 αντιπολιτευόμενη, και θα ήθελα εδώ να πω ότι θα ήταν χρήσιμο να ξέρω αυτή η διακομματική επιτροπή, η οποία έκανε προτάσεις για τα Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τι περιέγραψε σε αυτές τις προτάσεις για τον κόμβο Καβάλας του ΔΠΑΕ. Αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο. Ακόμα και με τη μεταφορά ολόκληρης της σχολής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, με την προϋπόθεση βέβαια την πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωσή του. Συμφωνούμε απόλυτα με το να γίνει, με την άποψη του κύριου Ξανθόπουλου και του κύριου Βαγγέλη Ποπά, να γίνει ψήφισμα. Εκτός από ψήφισμα, να πάρθει απόφαση που θα είναι πιο ισχυρή. Και δεύτερον, να συμπεριληφθούν μέσα και τις δυο σειρές που είπε ο Βαγγέλης ο Παπάς, τους στόχους για την αναβάθμιση του τμήματος. Την ίδια στιγμή, έτοιμα για εκτός ημερησίας διάταξη, συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και τις αποφάσεις που δρομολογούνται για τα δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην περιφέρειά μας. Το πρώτο οποίο μας ενδιαφέρει, κύριε Κομνηνέ, είναι το εξής. Όχι μόνο να μην καταργηθούν τα τμήματα, αλλά να ιδρυθούν καινούρια και καινούρια. Να υπάρξουν καινούρια, να δυναμώσει το τμήμα φυσικής, να δυναμώσει το τμήμα χημίας, αλλά να ιδρυθούν και καινούρια τμήματα στην Καβάλα και στη Δράμα. Τμήματα τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της εποχής, στις ανάγκες των καιρών, στα καινούρια επιστημονικά πεδία τα οποία ανοίγουν ύστερα από όσα συμβαίνουν εν πάση περιπτώσει στον κόσμο, στην οικονομία, στις αγορές, παντού εν πάση περιπτώσει. Πρέπει τα πανεπιστήμια, τα περιφερειακά, να γίνουν πανεπιστήμια στα οποία κάποιος θέλει να πάει, όχι γιατί πέρασε, αλλά γιατί το επίπεδό τους είναι ψηλό. Τώρα, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και μας έχουν προκύψει είναι ακριβώς οι λεπτομέρειες της παθογένειας αυτής της κατάστασης.
Στο αίτημά τους, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι επικαλούνται την απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής του ΔΥΠΑΕ για κατάργηση, αδυναμία λειτουργίας ή μεταφορά τμήματων από την Καβάλα, τη Δράμα και το Διδημότυχο, για να τονίσουν πως εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι τέτοιες αποφάσεις δεν ερμηνεύονται με γνώμονα το συμφέρον και το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών του ελληνικού λαού, συναντούν την αντίθεση του ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού του ΔΥΠΑΕ, που εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου και υπονομεύουν την ανεπτυξιακή προοπτική και την ερευνητική προσπάθεια και δράση. Είναι κάτι που με βρίσκει σαφέστατα αντίθετο και νομίζω ότι όταν μιλάμε για εκπαίδευση, για παιδεία, δεν χωρούν κλεισίματα, δεν χωρούν γενικότερα εκπτώσεις στην παιδεία, όπως και στην υγεία, μιας και μιλώ και σαν γιατρός. Εγώ, σαν αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω των πιέσεων και μέσω των επαφών που κάνουμε με φορείς και θεσμικούς παράγοντες, προκειμένου το ΔΥΠΑΕ μας όχι να μην κλείσει το τμήμα του συγκεκριμένου του ΔΥΠΑΕ, να μην κλείσει κανένα τμήμα και προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω. Να φύγουμε από την ανώτατη εκπαίδευση, να πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε τι γίνεται με το ελληνικό εμπόριο. Να ξεκινήσω από τη Δυτική Μακεδονία και τον Κώστα τον Μαυρίδη να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί. Κώστα. Νομίζω ότι μετά και την ανακοίνωση για τη χαλάρωση των μέτρων στάλθηκε ένα μήνυμα και υπάρχει μια αυξημένη κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος βγήκε, κάνει τα ψώνια του. Κυρίως σε αυτή τη φάση έχουμε διερευνητικές βόλτες, αλλά σε τίποτα δεν θυμίζει το περσινό Πάσχα που τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Σαφώς όμως δεν έχουμε στιγμές και εικόνες προ-COVID εποχής, αλλά συνεχώς βελτιώνεται. Οι έμποροι ελπίζουν ότι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα θα κορυφωθεί η κίνηση, γιατί τη χρειαζόμαστε και εμείς για τις αγορές, αλλά και για να κάνουμε και τα όποια ψώνια και τα δώρα για εν ώψη του Πάσχα. Να βάλω στην κουβέντα τον Νίκο τον Σπιτσέρη να πάρουμε κλίμα από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πώς είναι εκεί η κίνηση, Νίκο, με τα καταστήματά μας, με το εμπόριο? Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός είναι εξαιρετικός. Ο κόσμος άρχισε να κυκλοφορεί, αλλά στα καταστήματα δεν μπαίνει να αγοράσει. Δεν περισσεύει φράγκο για αγορές, γιατί όλα τα χρήματα απορροφούνται σε υποχρεώσεις, λογαριασμούς που ούτε καν πληρώνονται, απλά μπαίνουν σε ρυθμίσεις και μένει να δούμε πότε θα πληρωθούν σε βάθος χρόνου. Η κατάσταση στην αγορά δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Πάω στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη και στη Δήμητρα τη Μακρή, να δούμε πώς κινείται εκεί και η αγορά με τα καταστήματα, με το εμπόριο. Δήμητρα. Νομίζω ότι είναι στο ίδιο περίπου σκηνικό το ότι συμβαίνει και στην Κεντρική Μακεδονία. Σακούλες ακόμα δεν βλέπουμε στους δρόμους να κουβαλάει ο κόσμος. Σιγά σιγά νομίζω θα γίνει αυτό και καθώς πηγαίνουμε προς το Πάσχα. Μάλιστα. Για να βάλουμε τώρα στην κουβέντα τον κύριο Καρανίκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, της Ελληνικής Συνομοσποδίας Ελληνικού Εμπορίου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας για μια ακόμη φορά. Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Επιβεβαιώνετε το ρεπορτάζ των τριών συναδέλφων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Δυτική Μακεδονία ακούσατε, Κεντρική Μακεδονία ακούσατε, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη ακούσατε. Ναι, νομίζω ότι είναι ορατό πλέον με γυμνό οφθαλμό και βέβαια εντάξει, η βασική αιτία είναι η μειωμένη αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε βέβαια ψώνια θα γίνουν. Το θέμα είναι ότι θα είναι περιορισμένα, ότι αυτοί οι οποίοι είχαν να ξοδέψουν 100 ευρώ θα ξοδέψουν 70, 60, 50. Ελπίζω οι νονοί να κουνήσουν λίγο την αγορά, γιατί αντιλαμβάνεστε τα πράγματα και για μας, όπως για τον καταναλωτή και τα νοικοκυριά, έτσι και για μας είναι ακόμα πιο δύσκολα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημά μας εκτινάζεται με γεωμετρική πρόοδο, λειτουργικά έξοδα, μειωμένος τζίρος. Αντιλαμβάνεστε ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο η μόνη μας ελπίδα αυτή τη στιγμή βέβαια πάλι παραμένει ο καταναλωτής και αυτή η εορταστική περίοδο, όπου και εμείς αναμένουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα να κορυφωθεί η κίνηση. Τώρα, εσείς έχετε μεγάλο άγχος. Έχετε από τη μια το μυαλό σας στις επιχειρήσεις σας να τις κρατήσετε ανοιχτές και από την άλλη έχετε και το μυαλό σας στους πολίτες καταναλωτές να έχουν εκείνη τη δύναμη για να έρθουν να ψωνίσουν. Είναι δύσκολη αυτή η εξίσωση, κύριε Πρόεδρε. Δεν λύνεται έτσι απλά. Δεν λύνεται έτσι απλά, δυστυχώς. Και από ό,τι βλέπω και βάσει των αναφορών που υπάρχουν και των στοιχείων που δίνετε κι εσείς, διαβάζω ότι μία στις δύο επαπειλούμενες επιχειρήσεις κινδυνεύει με οριστική πάυση της εμπορικής της δραστηριότητας. Ισχύει αυτό? Ναι, κοιτάξτε, γίνεται ένας αγώνας πραγματικά ιδιαίτερα δύσκολος, πολύ δυσκολότερος ακόμα και από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας στα μνημόνια, γιατί πλέον είναι ένας συνδυασμός
Ερχόμαστε από μια οικονομική κρίση, μια πανδημία που είναι ακόμα εδώ 2 χρόνια, ενεργειακή κρίση. Και τώρα βέβαια πόλεμος, θα δούμε και αυτές τις συνέπειες και που θα, πόσο θα αγγίξουν την αγορά. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ιδιαίτερη ακρίβεια, η οποία δεν έχει αναχαιτιστεί. Με συνέπεια να μειωθεί ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, που για μας η επιβίωσή μας, το οξυγόνο μας, είναι ο καταναλωτής. Και κατά δεύτερο έρχονται η πολιτεία που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, να υπάρχει, αν θέλετε, να καταρτήσουμε ένα εθνικό σχέδιο σωτηρίας όλων αυτών των επιχειρήσεων, που είναι η Ελλάδα, είναι η χώρα μας, ναι, είναι η καρδιά μας. Συμμερίζεται... Είναι 220.000 εμπορικές επιχειρήσεις, που είναι ο μέσος Έλληνας. Συμμερίζεστε εσείς την άποψη που λέει ότι η κυβέρνηση έχει αργά αντανακλαστικά? Και τι εννοώ, κύριε Πρόεδρε? Ουσιαστικά, ενεργειακή κρίση είχαμε από το καλοκαίρι. Με τα καύσιμα, ακριβέναν τα εμπορεύματα, είχαμε ακριβή την ηλεκτρική ενέργεια. Μιλάω τώρα πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα αποτελέσματα του πολέμου δεν τα έχουμε δει ακόμη. Δεν έχουν ενσωματωθεί δηλαδή στην οικονομία μας. Δηλαδή, δεν ξαφνικά έγινε ο πόλεμος, δεν έχουμε ηλιέλαιο και ακρίβεινε το ηλιέλαιο στο ράφι στο σούπερ μάρκετ. Αυτό που έχουμε το ηλιέλαιο είναι από πέρυσι. Έχουμε σκροκέρδια. Μάλιστα, ο κύριος Καβαδάς μίλησε και για μαυραγωρίτες, έτσι, για να τα λέμε όλα εδώ. Και λέω τώρα, η κυβέρνηση έχει αργά αντανακλαστικά, δεν παίρνει την κατάλληλη στιγμή αποφάσεις. Μήπως έπρεπε να πάρει πιο εμπροσθοβαρή μέτρα, να μειώσει φόρους στα καύσιμα, στην αγορά, στο ΦΠΑ, να δώσει μια στήριξη, μια όθηση, να αυξήσει πιο γρήγορα τους μισθούς που λέει θα αυξήσει τώρα για να υπάρξει η δυνατότητα? Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, τα μέτρα για να έχουν, τα όποια μέτρα όταν παίρνονται πρέπει να παρθούν και την κατάλληλη στιγμή. Εάν περιμένουμε δηλαδή τώρα να κάνεις το Συμβούλιο της Ευρώπης στις τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει χαθεί ένας ιδιαίτερα πολύτιμος χρόνος, οπότε δεν ξέρω και ούτε ξέρουμε και το αποτέλεσμα αυτών που θα αποφασίσουν Ευρώπη. Μα οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήδη πήραν μέτρα. Πολύ νωρίτερα από εμάς. Και πλαφόν βάλανε στα καύσιμα και πλαφόν βάλανε στην ηλεκτρική ενέργεια και ρίξαν ρευστό στην αγορά και μειώσαν και φορολογίες. Εδώ δεν κάνουμε κάτι. Δεν παίρνουν την Ευρώπη, κάνουν εθνική πολιτική για να μπορέσουν να αναχαιτήσουν και την ακρίβεια, που βέβαια δεν έχει αναχαιτιστεί και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς δεν έχουμε την ίδια ανεπτυγμένη οικονομία όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η μισθή είναι τελείως διαφορετική εδώ. Οπότε αυτό που απομένει στον καταναλωτή, στον πολίτη, στα νοικοκυριά, είναι πώς θα τα απεξέλθουν σε βασικά είδη διατροφής και τα έξοδα της στέγασης, είτε λέγεται ρεύμα, είτε αυτά και φτάνουν. Ναι. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, για να γνωρίζουν τώρα οι πολίτες που είναι και οι καταναλωτές σας. Οι τιμές είναι καλές, οι τιμές? Κάνατε συγκράτηση τιμών εσείς? Στο μέτρο του δυνατού, ορισμένα είναι τελείως ανελαστικά. Εμείς, μην ξεχνάτε, είμαστε το τέλος μιας παραγωγικής διαδικασίας, όπου παίζουμε το μικρότερο ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής. Ξεκινάνε από την πρώτη ύλη, το αντιλαμβάνεστε όλοι. Τα μεταφορικά είναι σε απίστευτα... Στα ύψη. Ύψη. Οπότε το λιανεμπόρι είναι πραγματικά η κορυφή του παγόβουνου. Απλώς είναι αυτή η εμπειρία που είναι στο ράφι πλέον, το βάζει ο λιανέμπορος και εκεί το αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής. Αλλά είναι πολύ απλό. Δέστε τους μισθούς που είναι στην Ελλάδα, δέστε τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και όλα αυτά και τι περισσεύει μετά τη διατροφή. Δεν μιλάω για ενίκια που αυτά ναι με πλαφόν στις επαγγελματικά ενίκια, αλλά έχουν ξεφύγει οπουδήποτε αλλού. Δεν υπάρχει στα νοικοκυριά. Ναι. Λέγαμε πριν από 2 μήνες ότι ο πληθωρισμός τότε κινόταν γύρω στο 6, ότι θα φτάσει μέχρι και το 11%. Το επιβεβαιώνει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βούλης, ήδη είμαστε στο 8,9. Εάν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, κινδυνεύουν πολλές επιχειρήσεις να κλείσουν στη χώρα μας? Αυτό είναι το καθήκον το δικό μας και της πολιτείας, να προσπαθήσουμε να μην κλείσει. Ο κίνδυνος όμως είναι ορατός. Ορατός γιατί έρχονται από πίσω, μην ξεχνάτε, ιδιαίτερες υποχρεώσεις που γεννήθηκαν στην πανδημία. Επιστροφές της επιστροπτέα προκαταβολή, χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν σε ασφαλιστικά ταμεία και όχι μόνο στην εφορία κατά την περίοδο της πανδημίας, τρέχοντα έξοδα, μειωμένος τζίρος. Είναι μια εξίσωση που τουλάχιστον μέχρι στιγμής
Δεν έχει βρεθεί η λύση. Έτσι. Αλλά πρέπει να βρούμε κάτι ούτως ώστε αν πούμε ότι ο τουρισμός και το καλοκαίρι θα φέρει μια μορφή κανονικότητας, ενδεχομένως να μπορέσουμε να βρούμε το βηματισμό. Πάντως είναι σημαντικό ότι πρέπει πλέον η πολιτεία με στοχευμένα πλέον μέτρα και όχι οριζόντια. Τα οριζόντια παράγουν αδικίες και τα παίρνουν συγκεκριμένοι τις βοήθειες. Ενώ αν είναι στοχευμένα πραγματικά στους κλάδους που πλήττονται ή στα δύναμα νοικοκυριά ή στις ευάλωτες επιχειρήσεις, ενδεχομένως να έχουμε πολύ καλύτερο θετικό αποτέλεσμα και να πετύχουμε κάτι το οποίο φοβάμαι ότι μπορεί να διαρριχθεί. Και αυτό είναι η κοινωνική συνοχή. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επόμενη μέρα. Θέλει κάθετες πολιτικές ουσιαστικά, διότι οι οριζόντιες πολιτικές ισχύει ο κανόνας το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ή μάλλον δεν φτάνει να φτάσει κάτι για τη Μαρίδα. Δεν φτάνει για τη Μαρίδα. Λοιπόν, για να βάλω στην κουβέντα και τους συναδέλφους και να πάμε προς ολοκλήρωση. Να ξεκινήσω με τη Θεσσαλονίκη και τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Κύριε Καρνίκα, κύριε Πρόεδρε, έχετε κάνει κάποιες προωθητικές κινήσεις για την εβδομάδα που έρχεται, έτσι ώστε να μπει περισσότερος κόσμος, να κατέβει κάτι, λίγο περισσότερος κόσμος στην αγορά για να τονωθεί το εμπόριο? Κοιτάξτε, έχουμε ένα θετικό, είναι με το καιρό. Είναι ο μόνος σύμμαχός μας αυτό το διάστημα, ότι πραγματικά υπάρχει επικρατή καλοκαιρία. Άρα τι πιο ωραίο, και μάλιστα τώρα που χαλαρώνουν και τα μέτρα, να βγει στην αγορά. Αλλά πάλι θα σας πω ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο, δεν ξεπερνιέται πρόβλημα, ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Η διάθεση υπάρχει, αλλά όταν πριν βγεις ακριβώς στην αγορά, σου ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ και τόλμησες να τον ανοίξεις το φάκελο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Και περισσότερο πιστεύω όμως ότι θα κοιμαθεί η αγορά, θα γίνουν οι πωλήσεις, μπορεί και τα ίδια τεμάχια, αλλά ο καταναλωτής θα αντιδράσει με φτηνότερα είδη. Άρα παραμένει το πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή το μείζον πρόβλημα της αγοράς των συναδέλφων μου είναι η έλλειψη ρευστότητας. Έτσι. Πάω στον Κώστα το Μαυρίδη, Δυτική Μακεδονία. Κώστα. Εγώ θέλω να επανέλθω λίγο στο θέμα των αντανακλαστικών της πολιτείας και να σας μεταφέρω μία άποψη που άκουσα από έναν άνθρωπο του εμπορίου που διατηρεί εμπορικό κατάστημα περί των 40 ετών και μου έλεγε ότι την περίοδο, για παράδειγμα, της καραντίνας, του κλεισίματος ουσιαστικά της αγοράς των εμπορικών καταστημάτων, υπήρξε αθέμητος ανταγωνισμός, γιατί ήδη τα οποία είχε στο κατάστημά του και είχε κλείσει το κατάστημα λόγω της πανδημίας, τα πουλούσε το γειτονικό σούπερ μάρκετ. Και άργησε η πολιτεία να αντιληφθεί ότι αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός για να τα απαγορεύσει και να βάλει εκείνες τις περιβόητες κόκκινες κορδέλες. Και αναρωτιέμαι, όταν συνεχώς ακολουθεί το πρόβλημα η πολιτεία, πώς είναι δυνατόν να βρεθεί η λύση και να είναι σωτήρια για αυτό το κατάστημα που ένας νοικοκύρης άνθρωπος 40 χρόνια ξαφνικά βρίσκει μπροστά του ένα φάκελο της ηλεκτρικής ενέργειας υπέρογκο, βρίσκει μπροστά του την θέρμανση και το κόστος θέρμανσης υπέρογκο και δεν μπορεί να έχει βιώσιμη την επιχείρησή του. Κοιτάξτε, βάζετε ένα θέμα ιδιαίτερα μεγάλο που δείχνει, αν θέλετε, και τη στόχευση της πολιτείας. Εάν δούμε την έκθεση Πισαρίδη και όλα, την προηγουμένως το 12 την έκθεση Μακένση, θα δούμε ότι είναι εμπόδιο, θεωρούν, τις μικρές επιχειρήσεις για την επόμενη ημέρα. Μια τελείως λάθος πρακτική, η οποία έχει επιβληθεί από συγκεκριμένα συμφέροντα πολυεθνικά. Εμείς όμως καθημερινά δείχνουμε, αλλά και η ελληνική κοινωνία, πως αυτός ο ιστός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων στη χώρα μας, δεν μπορεί να διαρριχθεί. Σαφέστατα υπάρχει δυσκολία αυτή τη στιγμή. Τα σούπερ μάρκετ που λέτε, με δικές μας ενέργειες, πραγματικά πολύ πιεστικές, καταφέραμε να μπουν αυτές οι κόκκινες κορδέλες, αλλά και πάλι το περιγράψατε κι εσείς και το είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι τα μέτρα πρέπει να παίρνονται τη σωστή εποχή, το σωστό timing. Είχε γίνει ήδη ζημιά όταν βγήκαν οι κόκκινες κορδέλες και δημιουργήσανε αυτά τις αδικίες, αν θέλετε, τον αθέμητο ανταγωνισμό σε μικρές επιχειρήσεις, αλλά δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που πρέπει αυτή να παλέψουμε και μάλιστα εγώ θα έλεγα αυτό, γιατί θα το ωφεληθεί ο καταναλωτής, θα πρέπει σε συνεργασία με τα
με τις ενώσεις καταναλωτών. Είναι γεγονός ότι είναι δικό μας, της χώρας μας εννοώ, μειονέκτημα ότι δεν έχει μεγάλο κατανοητικό κίνημα που να επιβάλλει ορισμένους όρους στην αγορά. Και έτσι δική μου προσωπική άποψη είναι ότι 10 πολυεθνικές εταιρείες του λενεμπορίου ουσιαστικά επιβάλλουν τους κανόνες τους. Ναι. Έχουμε και αποδόμηση του καταναλωτικού κινήματος και μη συμμετοχή πλέον και στις επιτροπές της Βουλής μας. Τα κατήγγειλε ο πρόεδρος δηλαδή του Ινστιτούτου Καταναλωτών, κύριε πρόεδρε, σας ενημερώνω. Πάω και ακόμη χειρότερα. Ακόμη χειρότερα δηλαδή. Αλλά ουσιαστικά πάλι επιβεβαιώνεται, κύριε πρόεδρε, αυτό που λέγαμε πριν. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Και με τις ευλογίες συγκεκριμένων πολιτικών. Αυτό βλέπουμε τώρα πλέον. Πάμε και στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Και κλείνω. Κύριε Καρανίκα, Πάσχα έρχεται, σας κάνω ένα δώρο. Σας κάνω πρωθυπουργό για μια μέρα. Δύο αποφάσεις που θα προλαβαίνατε να πάρετε για να τονώσουν την αγορά. Τι θα ήταν, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πλαφόν στην ενέργεια. Ποιες θα ήταν οι δύο αποφάσεις που θα λαμβάνατε? Καταρχήν, κύριε Σπιτσέρη, δεν είναι ευχή αυτή. Δεν νομίζω ότι είναι ευχή, ούτε θα τη θέλατε ούτε εσείς. Από εκεί και μετά, σαφέστατα, ορισμένα μέτρα πρέπει να πάρθουν ούτως ώστε να αναχαιτήσουν την ακρίβεια αυτή τη στιγμή για να μπορούν να είναι πιο εύκολα να γίνει οι οικονομικές πράξεις. Άρα, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, δηλαδή τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, όχι τι μπορεί, πόσο μπορεί να επιθασέψει την ακρίβεια ο λιανέμπορος ή ο χοντρέμπορος ή ο παραγωγός. Άρα, η πολιτεία έχει το εργαλείο αυτό του ΦΠΑ. Οπότε θεωρώ ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, έστω και παροδικά στα τρόφιμα, δηλαδή στα ανελαστική ζήτηση σε προϊόντα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ΦΠΑ. Ή θα είναι το ελάχιστο, ούτως ώστε να μπορεί να κατέβει η τιμή. Και καθώς το η ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, θα έπρεπε να βρω τρόπο με κάποιο τρόπο να αλλάξουν αυτοί οι όροι. Γιατί μου καταγγέλνουν μηδενικούς λογαριασμούς, κλειστό δηλαδή χωρίς κατανάλωση, αλλά η ρήτρα να προσαρμογής να υπάρχει. Τι ρήτρα είναι αυτή, δεν την έχω καταλάβει ακόμα. Το μόνο που έχω καταλάβει είναι αυτή η μεγάλη επιβάρηση που έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση και έχει τρομάξει και το καταναλωτή και την αγορά. Αυτά τα δύο νομίζω θα ήταν προτεραιότητες, γιατί ουσιαστικά θα ήμασταν προς το δρόμο σε μια κανονικότητα που είναι το ζητούμενο, που έχουμε να τη δούμε, επαναλαμβάνω, εδώ και μια δεκαπενταετία. Μιλάμε συνέχεια για κανονικότητα, βρίσκουμε τρόπους, βρίσκουμε σωτήρες. Δυστυχώς όμως δεν έχει έρθει αυτή η κανονικότητα και δεν ξέρω πότε θα έρθει. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Να ευχηθούμε καλές γιορτές, να πάει λίγο καλά η αγορά. Δύναμη και κουράγιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που και σήμερα μας φιλοξενήσατε στις οθόνες σας. Ελπίζουμε να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής και ένα ομορφότερο Σαββατοκύριακο.